Έχουμε ζωντανή σύνδεση, σωστά, Εύη? Βεβαίως, με τον κύριο Δημήτρη Βολακάκη. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ, ναι, Χανίων, και βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την συγκέντρωση σήμερα το πρωί στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά, εκεί που συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος υποστηρίζοντας τα αιτήματα των συνταξιούχων. Την καλησπέρα μας, κύριε Βολακάκη. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Οι αντιδράσεις έχουν φουντώσει κατά κάποιο τρόπο μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού γύρω από αυτό το επίδομα 200-250-300 ευρώ μέχρι την 31η Μαρτίου. Συνάδελφοί σας εδώ στο Ηράκλειο μίλησαν μέσα από την Κρήτη σήμερα και είπαν δεν μας φτάνει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολιτικής που έχει να κάνει με επιδόματα και αυτό δεν μας καλύπτει. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας και στις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Εκεί στα Χανιά... Και στα Χανιά το ίδιο συμβαίνει. Ακούστε να δείτε, όχι δεν μας φτάνει. Από τους συνταξιούχους τώρα 13 χρόνια έχουν πάρει 100 δισεκατομμύρια. Έχουν τροφοδοτήσει τις τράπεζες και οι τράπεζες προχωρούν σε πληστηριασμούς με δικά μας λεφτά, τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν. Οι συντάξεις έχουν μειωθεί τώρα και 13 χρόνια στο 60%. Αναγγέλλονται ότι 7,75 υπάρχει μια εξαγγελία θα μας δώσουν. Ο ελάχιστοι συνταξιούχοι πήραν μερικά ευρώ, όχι κάποια αύξηση του 7,75 τη στιγμή που ο επίσημος πληθωρισμός είναι στο 9,9 κατά δήλωση του επίσημου κράτους, ο οποίος βέβαια είναι πολύ παραπάνω, προσδιορίζεται στο 15-16%. Αυτή η επιδοματική πολιτική δεν μας εκφράζει. Θέλουμε τα δώρα, τα έχουμε πληρώσει χωρίς δικαστήρια και προαπαιτούμενα και επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων. Μάλιστα. Εύη. Κύριε Βολακάκη, βρίσκεστε και μάλλον συζητάμε αυτό το θέμα με την επιδοματική πολιτική όπως αναφέρετε ένα χρόνο μετά το ξεκίνημα των αυξήσεων των τιμών. Φαντάζομαι ότι έχετε δυσκολευτεί αρκετά όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ίσως αυτή η περίοδος είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτό που έχετε περάσει τους τελευταίους 12 μήνες. Όχι εσείς, ολόκληρος ο κόσμος, αλλά ας επικεντρωθούμε στους συνταξιούχους αυτή τη στιγμή. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, λεφτά για όλους τους επιχειρηματικούς ομίλους υπάρχουν. Για τους συνταξιούχους δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή πώς θα μπορέσει να κυλήσει η οικονομία? Εξάλλου η κατανάλωση φέρνει και περισσότερα έσοδα στο κράτος. Αισθάνονται μίσος για τους συνταξιούχους. Δεν μπορεί να εκφραστεί αλλιώς. Βλέπουμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από σήμερα. Υπήρξε πλήθος κόσμου. Τις επόμενες μέρες αναμένετε να συνεχίσετε τη διαμαρτυρία σας? Προγραμματίζετε ίσως και κάτι άλλο? Πάντα προγραμματίζομαι συλλαλητήρια, γιατί εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να απεργήσουμε όπως είναι οι εργαζόμενοι. Πάντα λοιπόν διαδηλώνομαι. Θα συνεχίσουμε να διαδηλώνομαι και θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε για τα κακό κείμενα των συνταξιούχων. Κοιτάξτε να δείτε όμως, πέρα από όλα αυτά, τον τιμάριθμο και όλα αυτά, η υγεία απαξιώνεται. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δουλεύει πέρα από τα όρια του. Προσλήψεις δεν γίνονται. Εμείς λοιπόν έχουμε τεράστια προβλήματα. Ναι, ο κύριος, φανταστείτε ότι δεν μας έχουν αποκλείσει από τον κοινωνικό τουρισμό. Μάλιστα. Υπάρχει μια εισφορά των συνταξιούχων 0,20 λεπτά ανά συνταξιούχο το μήνα και αρνούνται να μας τα δώσουν τώρα και 4-5 χρόνια. Μάλιστα, πρόεδρε. Γιατί? Μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι για τους συνταξιούχους. Θα το πιάσουμε το θέμα. Ξέρετε, η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή και για σας και για το Ηράκλειο, τους συναδέλφους σας. Θα τα ξαναπιάσουμε αυτά τα θέματα. Πολλά ακούγονται λίγο πριν τις εκλογές. Ξέρετε, βγαίνουν, προχωρούν σε προαναγγελίες, σε εξαγγελίες, να δούμε ποιες από αυτές θα σας επηρεάσουν. Και αναφέρομαι στη θετική τους κατεύθυνση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή εκτός συλλαλητηρίων να τα πούμε. Θα τα πούμε, εδώ δεσμευόμαστε. Να είστε καλά, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευγενέστατοι αυτοί οι άνθρωποι, αλήθεια είναι, και αναφέρομαι και στους συνταξιούχους, στους εκπροσώπους του Ηράκλειου και στα Χανιά, πραγματικά πολλοί από αυτούς αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα και βλέπουν τώρα ένα επίδομα της τάξης των 200 ευρώ και λένε πού πάμε τώρα. Θα πούμε ναι, αλλά, ναι μεν αλλά, αυτό μας είπε και ο πρόεδρος εκεί στα Χανιά.